Κυριακή των Μυροφόρων, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα και εορτάζουμε τις Μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες ήρθαν στο μνημείο και είδαν τους αγγέλους, τον άγγελο και τους αγγέλους, και έμαθαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αλλά στη συνέχεια είδαν και τον Αναστάντα Χριστό και τον προσεκίνησαν. Και βεβαίως εορτάζουμε και ενθυμούμαστε και δύο μαθητάς, οι οποίοι ήταν κρυφοί μαθητές του Χριστού και περίμεναν τη Βασιλεία του Θεού, που είναι ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ο οποίος καταγόταν από ένα χωριό της Παλαιστίνης που λεγόταν Αρημαθέα, και ο Νικόδημος Ευσχήμων, βουλευτής. Έχουμε λοιπόν αυτό το γεγονός των μυροφόρων γυναικών και ανδρών, θα μπορούσαμε να πούμε γενικότερα. Και αν εξετάσουμε και αν δούμε το Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε προηγουμένως, αν ακούσουμε το Ευαγγέλιο, αν προσέξουμε το Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι αναφέρεται σε δύο γεγονότα. Το πρώτο γεγονός αναφέρεται στην αποκαθήλωση του Χριστού και τον εντεφιασμό του σώματός του, και το δεύτερο γεγονός αναφέρεται στην Ανάσταση του Χριστού, όταν οι μυροφόρες γυναίκες, πρώτες αυτές, ήρθαν στο μνημείο, είδαν το λίθον το οποίο είχε αποκυλιστεί από το μνημείο, και βεβαίως άκουσαν μετά περί της Αναστάσεως του Χριστού και είδαν τον Αναστάντα Χριστό. Έχουμε λοιπόν το Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε προηγουμένως και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα-πρώτα μας είπε ότι ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ο ευσχήμων βουλευτής, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Χριστού. Ο Πιλάτος ρώτησε και έμαθε ότι εάν πραγματικά πέθανε, τον διαβεβαίωσε ο κεντηρίων ότι πράγματι απέθανε και δωρήσε το σώμα του Ιησού. Αυτό το λένε και οι τέσσερις Ευαγγελιστές για τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας. Όμως μόνον ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι εκείνος ο οποίος ομιλεί για τον Νικόδημο. Δηλαδή όταν πήρε ο Ιωσήφ το σώμα του Χριστού, ή μάλλον την άδεια για να αποκαθυλώσει τον Χριστό, τότε ήλθε, λέγει, και ο Νικόδημος, ο κρυφός, ο κεκριμένος μαθητής του Χριστού, ήλθε μαζί, ήλθε στο χώρο εκείνο της Σταυρώσεως και είχε, λέγει, μείγμα σμύρνης και αλόης περίπου 100 λίτρα, ένα πολύ μεγάλο ποσό από σμύρνα και αλόης, μείγμα για να ενταφιάσουν τον Χριστό, και μαζί τον ενταφίασαν. Πήραν τον Χριστό από τον Σταυρό, λέγει ο οίκος της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα. Σώμα, λέγει, ζωηφόρων και τεθαμένων. Το σώμα το οποίο παρέλαβαν, κατέβασαν από το Σταυρό, ήταν ζωηφόρων, γιατί είχε τη θεότητα, δεν είχε χωριστεί η θεότητα από το σώμα, ενώ η ψυχή κατέβηκε μαζί με τη θεότητα στον τάφο, στον Άδη μάλλον. Αλλά ήταν αμέσως εκεί το σώμα το τεθαμένων και ζωηφόρων. Είχε πεθάνει ο Χριστός, χωρίστηκε η ψυχή, χωρίς να χωριστεί η θεότητα, και ήταν ένα σώμα το οποίο ήταν ζωηφόρων και ζωοποιών, έδινε ζωή. Τι μεγάλη τιμή θα είχαν αυτοί οι δύο να κατεβάσουν το σώμα του Χριστού, να το πιάσουν με τα χέρια τους, που ήταν με νεκρό αλλά είχε μέσα τη θεότητα, και το ενετήληξαν σε ένα συνδόνι καθαρό και το πήγανε στο μνημείο και το άλυψαν με αρώματα, 100 λίτρα περίπου αρώματα, και έβαλαν μια μεγάλη πέτρα μπροστά από το μνημείο. Όμως την ώρα που έκανε αυτή την αποκαθήλωση και τον ενταφιασμό αυτό, τον έκαναν οι δύο αυτοί κεκριμένοι μαθητές, τότε η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιακώβου, που είναι η Παναγία, εθεώρουν που τίθεται, παρέμειναν μακριά και έβλεπαν όλα αυτά τα γεγονότα. Βλέπουμε λοιπόν δύο μαθητές να παίρνουν το σώμα του Χριστού και να το ενταφιάζουν, και βλέπουμε και τις μυροφόρες γυναίκες να παραμένουν λίγο πιο μακριά και να βλέπουν πού ακριβώς θέτουν το σώμα του Ιησού Χριστού. Και στη συνέχεια αυτά έγιναν τη Μεγάλη Παρασκευή. Το Σάββατο ησύχασαν κατά την εντολή, επειδή το Σάββατο ήταν η μέρα αναπαύσεως και απογορευόταν από το νόμο, το Μωσαϊκό νόμο, να κινούνται, να κάνουν διάφορες εργασίες,
ησύχασαν κατά την εντολή, σύμφωνα με την εντολή που είχε δώσει ο Θεός. Και μετά αγόρασαν αρώματα και λίγαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του ηλίου. Το πρωί πρωί, πριν ακόμη άλλες μαθητές, μέσα στο Ευαγγέλιο φαίνεται ότι υπήρχαν ομάδες μυροφόρων γυναικών, που άλλες πήγαν πολύ πρωί και επέστρεψαν, άλλες πήγαν μόλις είχε ανατείλει ο ήλιος, και εκεί πληροφορήθηκαν τα περί της Αναστάσεως του Χριστού και το διαβίβασαν, αυτή την πληροφορία τη διαβίβασαν τους μαθητές που ήταν και κρυμμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Αυτά τα γεγονότα σήμερα τα υπενθυμίζει η Εκκλησία, την αποκαθήλωση του ευλογημένου, του Θεοφόρου, του Ζώπιου, αυτού σώματος του Χριστού που λέει ο οίκος εκεί σάρκαν, είναι μια σάρκα λέγει η οποία ανέστησε τον πεσόντα Αδάμ. Φαινόταν νεκρή σάρκα, νεκρό σώμα, αλλά ήταν ζωή φόρων. Και βεβαίως μετά είδαν και την Ανάσταση του Χριστού. Νομίζω αγαπητοί μου αδελφοί, και εδώ θέλω περισσότερο να επιμείνω, νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως δεν το έκανα εκεί και ως έτυχε. Γιατί? Διότι βλέπω ότι είναι μια ζωντανή Θεία Λειτουργία. Είναι αυτό που κάνουμε κάθε φορά και κυρίως την ημέρα της Κυριακής, που είναι η ημέρα της Αναστάσεως, είναι η ημέρα του Πάσχα, κάθε Κυριακή. Είναι μια ζωντανή Θεία Λειτουργία. Αυτό που έκαναν οι δύο κρυμμένοι μαθητές και οι μυροφόρες μετά οι γυναίκες, είναι μια ζωντανή Θεία Λειτουργία. Και όχι μόνο δείχνει το πώς γίνεται η Θεία Λειτουργία, αλλά και πώς συμμετέχουμε εμείς στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή αυτό που κάνει ο ιερεύς που ετοιμάζει την Πασκομιδή και μετά την ώρα του χειροβικού ύπνου που κάνει τη Μεγάλη Είσοδο, ουσιαστικά υπενθυμίζει αυτό το γεγονός. Υπενθυμίζει την αποκαθήλωση του Χριστού, υπενθυμίζει τους δύο αυτούς μαθητές που πήραν τον Χριστό σάρκα ζωηφόρων και τεθαμένη, τα δώρα τα οποία προετοιμάστηκαν στην προσκομιδή, διότι και η προσκομιδή μας θυμίζει κυρίως την κένωση του Χριστού και το σταυρό του Χριστού, όχι την γέννηση του Χριστού. Και παίρνω λοιπόν αυτό το σώμα, αυτό τον άρτο και τον ίνον, και τον φέρνουν επάνω στην Αγία Τράπεζα που είναι το μνημείο των κενών. Είναι το κενό μνημείο που ετέθη το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και ο ιερεύς φοράει επάνω του, έχει τον αέρα που τα παλιότερα χρόνια ήταν επάνω ζωγραφισμένος ο επιτάφιος. Είναι περίπου αυτή η ίδια περιφορά που κάνουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Και γίνεται αυτή η περιφορά και έρχονται και θέτουν των άρτων και των ίνων που ετοιμάστηκαν επάνω στην Αγία Τράπεζα, στο Ιερό Αντιμήνσιον, που επάνω έχει αυτό το γεγονός, είναι ζωγραφισμένο, αγιογραφημένο το γεγονός, που είναι και οι δύο μαθητές που τον αποκαθήλωσαν και τον τοποθετούν επάνω στο μνημείο, και η Παναγία και οι μυροφόρες, οι γυναίκες. Αυτό υπενθυμίζει το γεγονός αυτό και η τοποθέτησή τους επάνω στην Αγία Τράπεζα και πάνω στο Ιερό Αντιμήνσιο. Και γίνεται στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, δηλαδή επανέρχεται η ψυχή του Χριστού μαζί με τη Θεότητα και αυτός ο άρτος και ο ίνος γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού, όχι συμβολικό. Είναι πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά και τότε που ο Χριστός ήταν στο Σταυρό και τότε που πέθανε, όπως είπα προηγουμένως, και χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα, δεν χωρίστηκε η Θεότητα. Αλλά και το νεκρό σώμα επάνω στο Σταυρό είχε τη Θεότητα. Είχε τη Θεία Φύση που δεν χωρίστηκε ποτέ από την ανθρώπινη φύση. Και γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και ο επίσκοπος και ο ιερεύς μοιάζουν σαν τους αγγέλους οι οποίοι στέκονται εκεί στο μνημείο, και καθώς έρχονται οι άνθρωποι στην εκκλησία τους μιλάνε για την Ανάσταση του Χριστού. Έρχονται πρωί πρωί
οι άνθρωποι για να συμμετάσχουν στον όρθρο και μετά στη Θεία Λειτουργία και ακούνε τον Αναστάσιμο Λόγο και στη συνέχεια ο ιερεύς, ο αρχιερεύς και ο ιερεύς κηρύττουν τον της Αναστάσεως Λόγων ωσαν να είναι και είναι. Οι άγγελοι που αναγγέλουν, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, μα τι ήρθατε εδώ να δείτε έναν νεκρόν. Γιώρθει ο Κύριος, αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτή είναι η Θεία Λειτουργία. Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται στη Μεγάλη Είσοδο και θα γίνει μετά από λίγο είναι αυτό το συμβολικό, το οποίο δεν είναι απλώς μια αναπαράσταση, είναι και αληθινό. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι όταν βλέπουμε τις ιερές εικόνες και κατ' επέκταση κατά τον ιερό Νικόλαο Καβάσιλα και αυτά τα οποία γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία, αγιάζεται και το όμα των ορόντων. Καθώς τα βλέπουμε αυτά, αγιάζονται και τα μάτια μας. Γιατί βλέπουμε εκείνη την ώρα σαν να είμαστε πάνω στο Γολγοθά και βλέπουμε τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο να παίρνουν το σώμα του Χριστού και να το φέρνουν στο κενό μνημείο και σαν να βλέπουμε στη συνέχεια τους αγγέλους να κηρύττουν την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά δεν είναι όμως η Θεία Λειτουργία ένα το ίδιο γεγονός, μια ζωντανή θα έλεγα, ένα ζωντανό γεγονός αυτό που έγινε τότε, και αυτό το γεγονός τότε ήταν μια ζωντανή λειτουργία, αλλά συγχρόνως μας δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Είδατε, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ζήτησαν την άδεια και παρέλαβαν μέσα σε καθαρό σεντόνι το ζωηφόρο σώμα του Χριστού και έβαλαν μοίρα. Έτσι κανείς προετοιμάζεται για να έρθει στη Θεία Λειτουργία. Καθαρίζει την καρδιά του με τη μετάνοια, την προσευχή, παραλαμβάνει και τα μοίρα και έρχεται στη Θεία Λειτουργία. Άρα πριν έρθει στη Θεία Λειτουργία, αυτό γίνεται από την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, και η λέξη Παρασκευή σημαίνει προέρχεται από το παρασκευάζω, από το προετοιμάζω. Προετοιμάζεται για την Κυριακή, για τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Αγοράζει σεντόνι λευκό, καθαρό. Αγοράζει τα μοίρα της αγάπης και της προσευχής προς το Θεό. Το Σάββατο ησυχάζει κατά την εντολή. Το Σάββατο ησυχάζει, περιμένει με πολύ μεγάλη νοσταλγία και προσεύχεται για τη λειτουργία της Κυριακής. Και λίγαν πρωί της μιας Σαββάτων, πρωί-πρωί την Κυριακή, έρχεται στην εκκλησία ανατύλαντος του ηλίου, μόλις είχε χαράξει δηλαδή, ο ήλιος έρχεται με πόθο πολύ για να δει τον Χριστό. Και ακούει εκεί τους επιγείους αγγέλους, διότι όσο και αμαρτωλός να είναι ο ιερεύς, εφόσον έχει την άδεια από τον επίσκοπό του να λειτουργεί και έχει την κανονική ιεροσύνη, εκείνη την ώρα είναι ένας άγγελος που κάθεται δίπλα στην Αγία Τράπεζα και καθώς έρχονται οι χριστιανοί το πρωί στη λειτουργία, τους λέει: αδελφοί, ο Χριστός αναστήθηκε, μη φοβάστε, τίποτα μη φοβάστε. Και έρχονται οι χριστιανοί με πόθο μεγάλο και βλέπουν, όσοι προετοιμάζονται όπως είπα προηγουμένως, βλέπουν, αισθάνονται τον Αναστάντα Χριστό, και όσοι έχουν ετοιμαστεί πραγματικά κοινωνούν του αναστημένου σώματος του Χριστού, της τεθεωμένης σαρκός του Χριστού, και παίρνουν ζωή αληθινή και αγιάζεται όλη η ύπαρξή τους. Και σκοτώνεται ο Υιός του θανατηφόρου Όφεως, του διαβόλου που έριξε τον Υιό της αμαρτίας στον Αδάμ και ρίχνει συνέχεια και σε εμάς το δικό του Υιό, το δικό του δηλητήριο, το ρίχνει σε εμάς και μας τραυματίζει και φυγαδεύεται αυτός ο Υιός, ο θανατηφόρος του διαβόλου, και ο άνθρωπος γίνεται αναστημένος. Και όπως οι μαθήτριες εκείνες, οι μυροφόρες γυναίκες έφυγαν από το μνημείο με τα χαράς μεγάλης και πήγαν στους άλλους και τους είπε: ανέστη ο Κύριος. Έτσι φεύγει κανείς από την εκκλησία με μεγάλη χαρά.
γιατί συνάντησε τον Χριστό και κηρύττει και λέει σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν εκκλησιάστηκαν: αδέλφια μου, αναστήθηκε ο Χριστός, τον είδαμε, τον αισθανθήκαμε, τον γευθήκαμε, πήραμε το σώμα του Χριστού, ψηλαφίσαμε τον Χριστό, τον είδαμε, τον ακούσαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως έλεγε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό είναι το μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας. Αυτό είναι το μεγαλείο της Κυριακής, της ημέρας της Κυριακής. Αυτή είναι η δόξα του Αναστάντος Χριστού, του ευλογημένου σώματος που κοινωνούμε, του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και ενώ αυτά κάνουν όσοι πιστεύουν στο Χριστό και είναι καλοί χριστιανοί, οι άλλοι κάθονται έξω. Ο Ηρώδης, ο Πιλάτος, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, ο Όχλος, κάθονται έξω και νομίζουν ότι τελείωσε πια η ιστορία με τον Χριστό. Τελειώσαμε, ξεμπερδέψαμε με Αυτόν, τον σκοτώσαμε και τελειώσαμε. Και είχαν καθησυχάσει την ένοχη συνείδησή τους. Έτσι κάθονται και οι άλλοι και λένε: τελειώσαμε με την Εκκλησία, τελειώσαμε με τον Χριστό, τελειώσαμε με τους χριστιανούς. Αλλά να, η λειτουργία συνεχίζεται, η Κυριακή ημέρα της Αναστάσεως συνεχίζεται. Οι χριστιανοί παίρνουν φως εκ του φωτός, δεύτε λάβετε φως εκ του ανασπέρου φωτός. Και πήλε άδου κατησκήσουσιν, και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτε εναντίον του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον της Θείας Ευχαριστίας και εναντίον των χριστιανών που μετέχουν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί, έτσι να μοιάζουμε και εμείς με τον Ιωσήφτον από Αρημαθέας, τον Νικόδημο και τις μυροφόρες γυναίκες, να συνδεόμαστε στενά με τον Αναστάντα Χριστό στην Εκκλησία και στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερο στην ημέρα της Κυριακής. Και τότε οι όποιοι Ηρώδης, Πιλάτη, Γραμματής και Φαρισαίοι θα εξαφανιστούν από την ιστορία, γιατί στην ιστορία μένει Ιησούς Χριστός εις τους αιώνας. Αμήν.